Του στρατηγικού στόχου του ελληνικού τουρισμού για το 2020 καθώ και έναν απολογισμό για το 2019 παρουσίασε ο Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή. Όπω είπε ο κύριος Θεοχάρη, οι στόχοι αφορούν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντο στην ενίσχυση τη προστιθέμενης αξία στον τουρισμό με την αναβάθμιση του επίπεδου γνώσεων και δεξιότητων των ανθρώπων που παράγουν το τουριστικό προϊόν και στην πρόθεση του ελληνικού τουριστικού μπραντ και τη εικόνα τη χώρα. Με ποσοστό και λιγότερο από τι τουριστικέ Οι αφήξεις. Η παρουσίαση ξεκίνησε με το βίντεο του ΕΟΤ για την διαφημιστική εκστρατεία που για πρώτη φορά ξεκινά τον Ιανουάριο. Στόχος για το 2020 είναι η αύξηση του τουριστικού εισοδήματος κατά 10%, η αύξηση των διανυκτερεύσεων και των αφήξεων κατά 5%, η αύξηση της κατακεβαλή δαπάνης κατά 4,5%, η αύξηση των κλινών καταλημάτων 4 και 5 αστέρων κατά 3% και η αύξηση των αφήξεων κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο άνω του μέσου όρου του έτους. Στην παρουσίαση, ο Υφυπουργό Τουρισμού Μάνος Κόνσολα είπε μεταξύ άλλων ότι η εκτίμηση για το 2019 είναι πως έκλεισε με έσοδα 18 δισεκατομμυρίων ευρώ και ποσοστό αύξησης κατά 12,6%. Η πρόεδρος του ΕΟΤ, κυρία Άντζελα Γκερέκου, αναφέρθηκε στο νέο πρόσωπο του οργανισμού, ο οποίος, όπως είπε, θα χρησιμοποιήσει όλα τα νέα ψηφιακά εργαλεία και θα προχωρήσει σε συνέργειες με την αυτοδιοίκηση για την καλύτερη προβολή του τουριστικού μας προϊόντος.